Και έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο. Και αφού ξεφύλισα και γύρισα σελίδες, ναι, πήγα προς τα πίσω, εκεί, μακρινά. Και είναι και σημερινά πολύ, ξέρετε. Και την ώρα αυτή έτσι που και άλλη σκέψη μου είχα κάνει παρόμοια, αλλά είναι η ώρα που ίσως είναι η καλύτερη για να έχουμε πιο καθαρή, πιο όμορφη, πιο, θέλετε, αγνή σκέψη. Είναι η ώρα εκείνη που μπερδεύεται η μέρα με τη νύχτα. Και εσύ είσαι μπερδεμένος, και εγώ πιο πολύ. Άραγε ξημερώνει, άραγε νυχτώνει, άραγε τα έχω χαμένα, άραγε με κάπου. Όχι. Μην στενοχωριέστε. Αληθινά γεγονότα μεταφράζω. Θα πάω μερικά βήματα πίσω, σε μια άλλη εποχή, που όπως θα δείτε κι εσείς, είναι ακριβώς όπως και σήμερα, και μετά από πολλά χρόνια θα είναι ακριβώς η ίδια. Μα θα μου πει κάποιος, και πώς μπορείς να ξέρεις τι θα γίνει στο μέλλον. Ελάτε, πάμε μαζί σιγά σιγά, χωρίς πολλούς θορύβους, να δείτε αυτό που έζησα, αυτό που γνώρισα, αυτή την σιωπηλή πολιτεία. Και μετά ο καθένας από εσάς ας κλείσει τα μάτια του, ας χαμηλώσει κάθε θόρυβο στη ζωή του και ας σκεφτεί εκεί που πίνει τον καφέ του, εκεί που είναι μόνος, εκεί που είναι στην κουβέρτα του, σε μια παραλία το βράδυ, μια βροχερή νύχτα του χειμώνα, μια στιγμή που πραγματικά έχει όλα μέσα στο μυαλό του και γυρνάνε γύρω γύρω από τη ζωή του. Ήμουν μικρός λοιπόν, κάπου εκεί στο γυμνάσιο, και ένας πολύ ωραίος απογευματινός περίπατος ήταν, ναι, ίδια εποχή, Νοέμβριος. Δεν χωράει πλέον στο μυαλό μου, άμα ήταν 6, 7, 8 Νοεμβρίου, πάντως μου έμεινε ο Νοέμβριος. Και πήρα τη βόλτα και ξεκίνησα, γνώριμος εκεί που θα πήγαινα. Και αφού λοιπόν άφησα το ποδήλατό μου στην άκρη, άνοιξε τη μικρή καγκελόπορτα. Ό,τι άρχιζε και έπεφτε η νύχτα. Δεν έπεφτε όμως, ήταν πάρα πολύ κοντά όμως. Η εικόνα καθαρή έμοιαζε κάπως θολή. Πού μπήκα, καταλάβατε, και φυσικά καταλάβατε. Μπήκα στα κακώς εννοούμενα νεκροταφεία, δηλαδή στο κημητήριο, εκεί που κοιμούνται οι άνθρωποι. Πόσο, φίλοι μου, αυτό είναι αισιόδοξο, Νεκρός, όχι, κημητήριο, κοιμάται. Και έρχεται και φθάνει και είναι δίπλα η στιγμή που αυτός θα ξυπνήσει. Άραγε αυτός, ο δικός μας, ο αγαπημένος άνθρωπος, θα είναι και πάλι μαζί μας. Πώς και γιατί. Είναι σε μια άλλη πολύ μεγάλη, αλλά τόσο απλή και ξεκάθαρη, εντελώς ειλικρινέστατη κουβέντα και σκέψη, όμως όχι για την ώρα. Και μπήκα μέσα. Ήταν γνώριμα όλα αυτά που συναντούσα, γιατί πήγαινα πολλές φορές. Πήγαινα συχνά, σχεδόν και κάθε μέρα, και άναβα το καντήλι στον παππού μου. Μπήκα λοιπόν για εκείνη τη μέρα μέσα και ήταν απόλυτη ησυχία. Ήταν σαν μετά από βροχή, σαν μετά από ένα βαρύ χειμώνα. Δεν υπήρχε ψυχή. Μπήκα λοιπόν μόνος και αφού ήξερα καλά τους διαδρόμους, κινήθηκα. Απόλυτη ησυχία. Απόλυτη σιωπή. Μικρή σταυρή, μεγάλη, απλή, χαλασμένη, γκρεμισμένα, κάποιο σκάμα φρέσκο, κάποιον είχαν βγάλει κλπ. Θα μου πει κάποιος, μα τόση απεσιοδοξία, όχι. Εδώ, φίλοι μου, κοιμάται, εδώ είναι ξύπνια, ενώ εδώ είναι ζωντανή η ελπίδα του ανθρώπου. Ναι. Γι' αυτό και είπα και πριν από λίγο, κημητήριο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι εδώ κοιμούνται και έχουν τα μάτια τους προς την Ανατολή, από εκεί που θα έρθει εκείνη η μεγάλη μέρα. Κάποιος και πάλι πολύ γλυκά θα πει, παραμύθια, γιατί όχι. Όπως είπα και άλλη φορά, τώρα το επαναλαμβάνω και πάλι, φίλοι μου, και πάλι θα το πω πολλές φορές, μέχρι που και εμένα να σταματήσει ανάσα μου να ακούγεται σε αυτόν τον πλανήτη Γη, το πω δεν το γνωρίζω, ότι, φίλοι μου, στο τέλος θα κάνουμε τον λογαριασμό. Αν όλα αυτά που μας είπε ο Χριστός ήταν ψέματα, δεν πάθαμε και κάτι. Τι κάναμε, αγαπήσαμε, συγχωρέσαμε, ταπεινωθήκαμε, παλέψαμε. Αν όμως είναι αλήθεια, όλοι εσείς την κάτσατε χαλαρά. Χαλαρά όμως, έτσι. Συνεχίζω λοιπόν το ταξίδι μου. Και άρχισα λοιπόν, αφού γνώριζα καλά τα μέρη, και γύριζα από εδώ και από εκεί, από εδώ έτσι, και έβλεπα, διάβαζα. Ηλικίες 12 ετών, αρρώστια από δίπλα. 18 από μηχανάκι παλικαράς, ένα νέος, ένα παιδί πραγματικά χαμογελαστό, ζωντανό, με το πουφανάκι του και δίπλα την αγαπημένη του μηχανή. Και ήταν πλέον κάτω από εκείνη την πλάκα που διάβαζε το όνομά του, Γεώργιος κλπ. Και παρακάτω, παππούς 85, κυρία 35, από αρρώστια, ονόματα, ηλικίες, καταστάσεις. Και εκεί που περπατούσα, άνετος, γνώριμος πολύ καλά με το χώρο, τίποτα δεν με φόβιζε. Γιατί να με φοβίζει, ξέρετε, ένα άλλο παραμύθι που υπάρχει, και θέλω και αυτό να το τονίσω εδώ,
Νομίζουμε ότι εκεί πέρα είναι φόβος. Όχι, φίλοι μου. Είναι τόσο ήσυχοι, τόσο όλοι αγαπημένοι, είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Κανείς δεν ζητάει κάτι. Κανείς δεν έχει εγωισμό. Κανείς δεν παλεύει για κάτι. Δεν ακούς παρά μόνο τη ζωή του στην ίδια να κυλάει. Και αν μπορέσεις, αν ξέρεις να διαβάσεις τον κάθε ένα που κοιμάται εκεί μέσα, δεις μια διαδρομή που από πού ήρθε ο καθένας, από ποια άλλη πόλη, από μια άλλη χώρα, από οποιαδήποτε οικονομική κατάσταση. Και όμως τώρα είναι εδώ, δίπλα και κοιμάται. Και ακούω ένα θόρυβο πίσω μου και γύρω. Οπ, ο Κυρκώστας. Μου λέει, τι κάνεις εδώ? Ήρθα, του λέω, για τον παππού. Καλά έκανες, μου λέει. Λέω, να σε ρωτήσω? Και δεν ρωτάς. Και τον ρώτησα. Λέω, κοίτα εδώ τι γράφει. Μου λέει, τι γράφει? Του έδειξα. Α, μου λέει, αυτός ήταν στους πιο επιφανείς νομικούς, με πολλά λεφτά. Ναι, λέω, βλέπω. Έτσι, αφηρημένος, χαζός. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Και όντως το μνήμα ήταν πραγματικά παλάτι. Ακριβώς από δίπλα ένα πάρα πολύ φτωχικό. Εδώ του λέω, α, δεν ξέρεις πώς τα έφερε η ζωή, μου λέει. Λέω, τι σχέση, τι, δεν καταλαβαίνω. Εδώ μου λένε μια κυρία, μια κοπέλα, ναι. Και αυτή, μου λέει, ήταν εχθροί μεταξύ τους. Σκοτωθήκανε για πολλά, για οικονομικά θέματα. Και βλέπεις, μου λέει, τώρα είναι ακριβώς δίπλα. Φοβερό, ε. Δύο άνθρωποι, φίλοι μου, στη ζωή μας να σκοτωνόμαστε για οικονομικά, συναισθηματικά, ερωτικά, πολιτικά, αθλητικά, ό,τι θέλετε θέματα. Και όμως ο Θεός τους φέρνει ακριβώς δίπλα-δίπλα να κοιμηθούν και να ξυπνήσουν. Είναι μέγιστο γεγονός. Φίλοι μου, αυτή η σιωπηλή πολιτεία δεν έχει παρά να μας δείξει μόνο όμορφα πράγματα. Και μου πει πάρα πολλές ιστορίες. Και τη φορά αυτή και την επόμενη. Όμως στάθηκα σε μια πολύ έντονη. Μου άρεσε πολύ. Όπως γύρω του λέω, κοίταξε εκεί. Ναι, μου λέει. Είναι, λέει, ένας παπάς. Παπάς. Δεν τον ήξερα, βέβαια, πάρα πολύ παλιός ο ιερέας, δεν τον γνώριζα. Αυτός, μου λέει, έγινε καυγά με αυτόν και μου δείχνει πιο μακριά με το δάχτυλό του. Βλέπω. Γιατί? Άκου, μου λέει, μια ιστορία. Καθόλου αληθινή. Ένα πρωί, λοιπόν, ξύπνησε ο ιερέας, αυτός που κοιμόταν εκεί παρέκει, να πάει στην εκκλησία. Και όπως πήγαινε, λοιπόν, ο ιερέας, μια κατάσταση έντονη και δύσκολη. Του την πέφτει ένας αγρότης, πιαστήκανε, δεν ξέρω πώς και τι, εποχές δύσκολες και παλιές. Ο παπάς τον έστειλε τον άλλον αδιάβαστο. Του λέει, πάρε μία και άντε γεια. Και ο άλλος έφυγε. Κοιμήθηκε για πάντα, δηλαδή νεκρός. Μαθαίθηκε στο χωριό και ο αδερφός πήρε τη δική του πλευρά, πήρε το όπλο για να καθαρίσει τον παπά. Του λένε οι άλλοι, στάσου, περίμενε. Όχι, λέει, θα το σκίσω, λέει, τώρα, θα το γονατίσω κάτω. Τι, τον αδερφό μου, λέει, με σκότωσε. Μα περίμενε, μα δεν κατάλαβες. Όχι, του λέει, θα πάω. Τελικά επενέβη ένας πολύ καλός πνευματικός άνθρωπος, ηρέμησε τον άνθρωπο μέσα στην πίκρα και στον δίκαιο πόνο του και του λέει, άστε, αύριο, μεθαύριο θα δεις. Μα, λέει, τον αδερφό μου σκότωσε αυτός ο παπάς και λοιπόν και... Όχι, λέει, περίμενε, θα δεις κάτι καλό. Τι θα δω? Θα δεις, του λέει, περίμενε. Πέρασαν μέρες και του λέει τώρα ο θεολόγος, μετά από πολύ καιρό, έλα τώρα να δεις, λέει. Τι να δω? Θυμάσαι πριν καιρό αυτό που είμαι τον αδελφό και τον παπά? Το θυμάμαι. Έλα λοιπόν τώρα να δεις. Θα δεις τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Τώρα θα δεις. Κίνησαν, λοιπόν, γιατί ήταν Κυριακή πρωί. Έλα, του λέει, να στήσουμε καρτέρι. Πού? Στον παπά. Όχι, μωρέ, λέει αυτός, που το είχαν σκοτώσει τον αδερφό. Δεν με νοιάζει πια. Το ησύχασα. Ό,τι έγινε, έγινε. Τι να κάνω? Εγώ θα είμαι εκείνο που θα βάλω μαχαίρι. Δεν πειράζει. Όχι, λέει, έλα, καλά, πάμε. Στήθηκαν, που λέτε, στην εκκλησία απ' έξω, Κυριακή πρωί. Ξημέρωμα. Ό,τι ξημέρωμα. Και ακούνε από το δρόμο μακριά κάποιο να βογκάει και να ανεβαίνει. Λέει, του λέω, άλλος, τι γίνεται, του λέω, θεολόγος, μην μιλάς και περίμενε. Μα, λέει, θόρυβο, ακούω αυτά. Κάτσε, ρε παιδί, πήρε λίγο, άδειες. Κάπου στο βάθος εμφανίζεται να έρχεται ο παπάς αγκομαχώντας. Λέει, του λέω, παπάς, αυτός που σκότωσε τον αδερφό μου, αγκομαχάει. Περίμενε, σου είπα, να δεις, παιδάκι μου, κάτσε λίγο, του λέει, περίμενε. Καλά. Φτάνει. Όσο βλέπει, λέει στο θεολόγο άλλος, καλά, λέει, κάποιον κουβαλάει. Δεν σου είπα να περιμένεις. Καλά, περιμένω. Φτάνει. Α, κουβαλάει, λέει, το σκοτωμένο αδερφό μου. Περίμενε να δεις, λέω. Καλά. Φτάνει ο παπάς, φτάνει στην εκκλησία, ανοίγει την πόρτα, να βογκάει και να κουβαλάει άνθρωπο από πίσω. Στην πλάτη φορτωμένο, ένα νεκρό άνθρωπο. Λέω, το κεράτο μου. Μπαίνει στην εκκλησία και πάει να μπει στο ιερό, από τη μία αριστερή πόρτα. Φτάνοντας εκεί μπροστά, με το νεκρό στην πλάτη ο παπάς, κατεβαίνει από την πόρτα ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, του παίρνει το νεκρό, τον αφήνει από δίπλα, του κάνει και μετάνοια και μπαίνει ο παπάς μέσα.
Τέλειωσε η εκκλησία. Αφού άδειασαν οι πάντες, ξαναβγήκε ο παπάς, με το που βγαίνει από το ιερό και πάλι ο αρχάγγελος του φορτώνει στην πλάτη του νεκρό και ο παπάς φεύγει. Όλη αυτή η ιστορία του. Του λέει άλλος, τι βλέπεις, του λέει. Ό,τι έκανε το κουβαλάει. Δεν γλιτώνει κανείς από το Θεό και από τη δικαιοσύνη. Ο άλλος έχει μείνει απλά χαζός. Παρένθεση. Κάποιοι θα μου πει, λες βλακίες. Πάρε το λοιπόν με την παραβολική του πλευρά. Όλα εδώ πληρώνονται. Πάρε τον με την μέτρια πλευρά. Πάρε το ότι είναι ωραίο γλυκό παραμύθι. Αν θέλετε, ένα συμβολικό παραμύθι. Τώρα λοιπόν, εσύ που είσαι κακοήθης, πάρε το σε ένα γλυκό παραμύθι. Κακοήθεια, πονηριά, ψέματα. Πάρε το λοιπόν ότι κάτι σε συμβουλεύω, κάτι να σου πω θέλω. Εσύ που το βλέπεις με καλή σκέψη, με αγνή καρδιά, δεις τι μεγάλο μήνυμα είναι πίσω από αυτό. Και συνεχίζω τώρα. Πάμε λοιπόν, βλέπεις, μου λέει, αυτόν τον παπά. Αυτός ήταν εκεί πέρα. Έγινε όλα αυτά τα γεγονότα. Μου λέει, δεν ξέρω τι έγινε μετά, όμως να. Έμεινα και σκεπτόμουν. Τον άφησα τον κύριο και γύρισα. Και άλλες βόλτες και είδα και είδα, όπου σχεδόν είχε πλέον νυχτώσει. Ήμουν κουρασμένος, αλλά όχι στα πόδια μου και πολύ μικρό στην ηλικία. Βγήκα σιγά σιγά από την κακελόπορτα, μία στο ποδήλατο και σιγά σιγά, αργά αργά την κοπάνησα. Αλλά λόγω εμπειρίας, λόγω γνώσης, ήξερα πολύ καλά το δρόμο, σχεδόν δεν πρόσεχα. Όμως το μυαλό μου ταξίδευε. Ταξίδευε σε ανθρώπους, σε πολιτισμούς και έλεγα, να μια σιωπηλή πολιτεία. Δεν υπάρχει ένταση. Δεν υπάρχει εγωισμός. Δεν υπάρχουν νεύρα. Και ο πλούσιος και ο φτωχός. Και οι όμορφοι και οι άσχημοι. Και οι διάσημοι και οι μη. Και οι πνευματικοί και οι ταπείνοι. Όλοι πάντα εδώ θα κρύβονται και θα κοιμούνται. Και θα είναι σε έναν χώρο ήσυχο και ταπεινό. Κανείς δεν ενοχλεί. Κανείς δεν φωνάζει. Και αν έχεις θάρρος, και αν έχεις τόλμη, και αν θες γνώση, μπαίνεις και διαβάζεις τη ζωή τους. Αν σε αυτούς έλεγες πριν από λίγο καιρό ότι θα κοιμάσαι εδώ και θα είσαι χωρίς λεφτά, χωρίς ομορφιά, χωρίς, θα έλεγα, έλα, αυτό δεν γίνεται. Έγινε. Είναι πίσω από μια καγκελόπορτα. Και αν πας ειδικά τη νύχτα, το θέαμα είναι τουλάχιστον, τονίζω, υπέροχο. Φωτάκι είναι τα μικρά καντιλάκια, τα μικρά κεράκια που δείχνουν εδώ ότι ένας άνθρωπος κοιμάται και αυτός διέγραψε μια πορεία, μια γραμμή, μια κατάσταση. Είχε ένα συνέστημα, είχε οικογένεια, είχε αγάπες, είχε έρωτες, ήταν αθλητής μεγάλος, πολιτικός, παπάς, γιατρός, καντιναύτης, κρεοπόλης, πόρνη, ήταν, κάτι ήταν. Και με αυτή την ταμπέλα κοιμάται κάτω από αυτό το σκέπασμα, αυτή την κουβέρτα, αυτή την πλάκα αν θέλετε, που γράφει το όνομά του και την ηλικία του. Όταν όμως αυτή εκείνη η μέρα, αυτό θα ανοίξει και εκείνο θα στηθεί. Και εκείνη θα στηθεί όρθιος απέναντι στο μεγάλο αφεντικό. Εκεί δεν κρέβεται κανείς. Εκεί δεν μπορεί να πεις δεν έκανα αυτό. Γιατί φίλοι μου, το πιο απλό πράγμα. Αυτός δεν είναι κακός για να σκοτώσει. Ούτε είναι καλός. Ανθρώπινες εκφράσεις. Θα σου πει, έλα εδώ, κύριε Κλίμη, τι έκανες. Εγώ δεν το έκανα. Δεν το έκανες. Έλα μαζί. Για βάλε το βίντεο της ζωής σου. Όλη τη ζωή τι έκανες. Δεν πήγες εκεί. Να το. Η μνήμη σου. Εσύ δεν πήγες εκεί. Δεν έκανες αυτό. Δεν σου λέω εγώ τι έκανες. Θα μας μιλήσει, φίλοι μου, η ίδια μας η ζωή. Τότε λοιπόν μάρτυράς μας, τότε απέναντι μας θα σταθεί ο ίδιος μας ο εαυτός. Τι να πω στον εαυτό μου, δεν έκανα αυτό, δεν είπα εκείνο, δεν αδίκησα, δεν. Βλέπετε, λέει, φίλοι μου, ότι στο διάβα και στο κλείσιμο της ζωής του καθενός, από τη μία πόρτα στην άλλη πόρτα, από τη μία στην άλλη πλευρά, διότι, φίλοι μου, η ζωή είναι μία. Άπαξ γεννηθήκαμε, δεν υπάρχει θάνατος. Μα είσαι στον παράδεισο, μα στην κόλαση, μα θα υποφέρεις. Θα σε πάντα όμως ζωντανός. Πλέον ο θάνατος έχει πεθάνει. Είναι άλλη μορφή του θανάτου που λέμε. Καταλήγουμε λοιπόν ότι θα ήταν καλό, θα ήταν υπέροχο, πολύ όμορφο, θεάρεστο, τέλειο να κάνουμε το καλύτερο κάθε μέρα, φίλοι μου. Όλοι θα καταλήξουμε εκεί. Μα κάποιοι τον έφαγαν τα ψάρια σε ένα μεγάλο, ξέρω εγώ, στη θάλασσα, ένα βάγιο. Κάποιο αεροπορικό. Κάποιο τον κάψανε. Φίλοι μου, δεν έχει τίποτα. Πώς έκανε τον Άμι και την Εύα. Πήρε από χώμα και έφτιαξε άνθρωπο ολόκληρο και από εκεί την Εύα. Δεν έχει πρόβλημα, Θεός, να φύρει και από τα ψάρια και από τις λίμνες και από τα σέρια και από τα βουνάκια που εκρήξει από καψίματα και από τα πάντα. Η ζωή δική μας είναι εκείνη η οποία θα μιλήσει. Θα φέρει το μέσα έξω, τα κύτταρά μας, η μνήμη μας, το νευρικό μας θα μιλήσει. Την κοπέλα αυτή και βεβαίως εσύ τον κύριο, ναι, εκεί τη δουλειά αυτό. Εσύ που έκανε αυτές εκτός εγώ, εσύ δεν. Για κοίτα, πάμε εκεί που ήσουν. Πάμε. Παράδειγμα, στο Αχέπα, στο Ιπποκράτιο, στο Αγία Σοφία, στο Αγλαία Κυριακού, στο Πανκρίτιο. Έλα εδώ. Βλέπεις, ποιος είναι αυτός, εγώ. Πού είναι τότε γιατρός, τι έκανες. Ω, μπορείς να πεις δεν ήμουνα. Φαίνες, τα μούτρα σου, τα χέρια σου, τα λεφτά που πήρες. Κοπέλα απέναντί σου, που τις κάνεις την έκπτωση, ούτω καθεξής. Τα ατυχήματα, οι πολιτικοί, οι ιερείς, οι πάντες. Ποιος μπορεί να πει.
Όλοι φίλοι μου αυτοί μαζεύονται στη Σιωπηλή Πολιτεία και στέκονται και περιμένουν εκείνο το μεγάλο αιώνιο σάλπισμα. Κάποιος πάλι θα μου πει, δύο πλευρές, κακοήθεις, άντρε παραμύθια. Σωστά. Πάρα τα λοιπόν εσύ φίλε και φίλοι, ως κακοήθεια, ως πονηριά και δες ότι να περάσουμε καλύτερα, να είμαστε πιο ήσυχοι, πιο αγαπημένοι. Είναι κακό η αγάπη. Είναι κακό ο έρωτας, είναι κακό να συγχωρείς, είναι κακό να συμπονάς, είναι κακό να είσαι ταπεινός, ήσυχος, γλυκός, να βοηθάς. Αν όμως είναι αληθινά, την έκατσες χαλαρά φιλαράκο, χαλαρά την έκατσες. Βέβαια θα ακούσουμε πολλές πλευρές, όπως διάβαζα που ήταν κάπου σε μια είδηση. Λέει ο βουδισμός, δανειζόμαστε λέει το κορμί από τους γονείς μας, τα άλλα είναι διαφορετικά. Ο άλλος είχε προβλήματα, άκουγα για μια άλλη κυρία που πέρασε ένα δύσκολο θέμα, νομίζω τελικά τη φάγανε, τη σκίσανε, τη στείλανε στον άλλο κόσμο, πήγαινε λέει να κάνει διαλογισμό για να ηρεμήσει. Φίλοι, φίλες, δυστυχώς ταλαιπωρούμαστε από πόσα πράγματα. Και φίλοι μου, το τραγικό θα είναι ότι όταν θα στηθούμε σε εκείνη τη μεγάλη στιγμή, εκεί από τη Σιωπηλή Πολιτεία, βγούμε ένας-ένας γραμμή, τη γραμμή μπρος και πίσω και πίσω και παραπίσω, μια ουρά ανθρώπινη, για να δούμε ο καθένας τη ζωή του, θα είναι τόσο άσχημο. Διότι φίλοι μου, ο Θεός πέρασε και τα είπε. Τα γράψανε, τα ακούσαμε και κανείς δεν ήθελε να καταλάβει τίποτα απολύτως. Ξέρετε φίλοι μου, όπως και να το πούμε, όπως και να το κάνουμε, πάντα σε μια πόλη, σε μια περιοχή, σε ένα χώρο είναι η Σιωπηλή Πολιτεία. Ξέρετε πόσα πράγματα μπορούμε να μάθουμε. Ξέρετε πόσα πράγματα εμείς να θυμηθούμε. Μα πώς να τα θυμηθούμε. Από αυτούς ακριβώς που τα έζησαν. Η ζωή τους μιλάει. Κάντε πίσω τη ζωή μεγάλων ανθρώπων. Μεγάλων τι εννοώ. Σε χρήματα, σε εμφάνιση, διασημότητα, πολιτικούς. Τι έκαναν, τι άφησαν πίσω. Κάντε τώρα ένα γύρο στον κόσμο. Πόση πόλεμη, πόση φτώχεια. Δεν θα μπορούσαν φίλοι μου αυτοί που κάνουν πυρηνικά σήμερα να δείξουν τους φτωχούς. Θα μπορούσαν, λέει, χαλαρά. Λέμε οικονομική κρίση. Ποια οικονομική κρίση? Κάτω οι πλούσιοι του κόσμου, Αμερικάνοι είναι, Γάλλοι είναι, Ρώσοι, ξέρω τι είναι, Ιάπωνες, και να τα βρουν. Αλλά φίλοι μου, λέμε να τα βρουν. Εμείς τα βρήκαμε. Δεν μιλάμε το γείτονα. Σκοτώμαστε με τον παρακάτω. Για το παραμικρό γίνεται θυμός και καυγάς. Θυμός και μαχαίρι. Να βγει ο άλλος να κάνει κάτι. Βλέπεις γυναίκα παντρεμένη ορμάς. Βλέπεις γυναίκα χωρισμένη. Βλέπεις η άλλη τον άλλον κάνει αυτό. Μα τι με νοιάζει να είναι παντρεμένη. Θα γίνει να περάσω καλά ένα βράδυ. Και ούτω καθεξής. Ανούσια πράγματα. Θα πεις είναι έντονο. Γιατί όχι. Ξέρετε, βολευόμαστε πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο να περάσω καλά τώρα. Ναι. Ξεχάσαμε. Δεν θέλουμε να θυμηθούμε, γέννησε η ζωή μας, γέμισε με πίκρα, με παράπονο, με καρκίνο και όλα αυτά τα κουβαλάμε στις τσέπες από το κορμί μας, στη μνήμη μας, εκεί, στη Σιωπηλή Πολιτεία. Εκεί φίλοι μου να λύσει τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Αν έλεγε σε κάποιον εκεί μέσα παλικαρά, μπαρατσάφου, σκοτώτη, ξέρεις, σε 3 χρόνια που είσαι 25, στα 28 θα φύγεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω ρε φίλος, εγώ τι με νοιάζει. Με AIDS, με καρκίνο, με τροχαίο, με γυρατιά, με αρρώστια, με ό,τι θέλετε. Φίλοι μου, ο Θεός δεν έδωσε ηλικία. Λέει κάποιος, ήταν 35 και ήταν μικρός. Καλά, ποιος είπε ότι θα φτάσει στα 80. Ποιος έθεσε το όριο αυτό. Άλλος στα 3 και άλλος στα 103. Πολλές φορές βλέπουμε, ακούμε, μαθαίνουμε ένα παιδάκι από καρκίνο στα 3. Και την άλλη ένας παππούς 105 και δεν καταλαβαίνει μία. Γιατί, πού να ξέρουμε. Βλέπουμε το μυαλό του, δεν μπορεί να ξέρει. Όταν όμως θα μάθουμε, πού θα μάθουμε, πούμε, α, αυτό ήταν. Ή τ' άλλο θα θυμηθείτε. Όταν φίλοι μου θα φτάσουμε τη στιγμή εκείνη, θα πούμε, καλά, και αυτός εδώ. Αυτός που είναι. Γιατί φίλοι μου, στη ζωή είναι αλλιώς τα πράγματα. Είναι ταπεινή, είναι τρελή, είναι βλάκες, είναι ήσυχη και δεν μιλάει. Αυτός είναι χαλός, δεν ξέμιλάει. Ρε. Α, τώρα μιλάει η κυρία Τάδε, το μοντέλο, ε. Επειδή είναι μοντέλο και έχει ξεβρακωθεί, έχει γνώμη και τα πολιτικά, χαλαρά. Επειδή όλος είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής, παίζει καλά την μπάλα και καλά την κάνει, έχει γνώμη και στα πολιτικά, στα θέματα ηθικής. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Παίζει καλά μπάλα, τι λέει, και τι. Και. Είναι καλός μαθηματικός, και. Είναι γιατρός, και. Φίλοι μου, κανείς άνθρωπος δεν έχει γνώμη και γνώση παραπάνω από τον δίπλα άνθρωπο. Όλοι έχουμε τη γνώμη μας, βέβαια. Θέματα ιατρικής θα ακούσουμε τον ιατρό. Θέματα φυσικής το φυσικό. Θέματα πολιτικής τον πολιτικό. Ψέματα. Όχι. Δεν ισχύει εδώ. Βλέπετε φίλοι μου τι γίνεται ανά τον κόσμο με τους πολιτικούς μας. Πέστε μου, έχουμε πολιτικούς που θέλετε. Σε μεγάλες χώρες και στις μικρές. Και στις πιο μικρές και στις πεταμένες όπως η Ελλάδα. Τι λένε οι πολιτικοί μας. Πού είναι η ειρήνη. Μιλάνε η ειρήνη. Σου χαμός. Λένε για τους μετανάστες ή λάθρο μετανάστες ή φυγάδες ή πώς. Τι θέλετε να πω. Πού είναι η ηρεμία, ένταση, μαχαίρια, σκοτωμή, πείνα. Και να βγαίνουν και να τρώνε ξακουτάλια πολιτικοί, να πηγαίνουν ταξίδια για βόλτα, για συμπόσια. Και λες, μας τρελάνετε.
Έρχομαι φίλοι μου για να τα μαζεύω σιγά σιγά. Εκεί λοιπόν σιωπηλή πολιτεία, ένα ταξίδι θα μας βοηθούσε, μια βολτούλα αν θέλετε. Εγώ την έκανα συχνά πολύ μικρός και έβλεπα και είδα και ήμουν πάντα σκεπτικό. Και ειδικά φίλοι μου όταν καθόμουν μόνος μου για να ερεμήσω, να ξεχαστώ, να σκεφτώ, πάντα ο νους μου έτρεχε εκεί. Εκείνοι οι άνθρωποι κάποτε πριν πάνε εκεί δεν το πιστεύανε, τώρα πήγανε. Είναι και η μέρα μας. Απλά δεν γνωρίζουμε τη μέρα που θα πάμε. Γι' αυτό και νομίζουμε ότι εμείς θα πάμε μακριά. Ο γείτονος λέει έφυγε από καρκίνο. Πω ότι περνάει ο κόσμος. Όχι εγώ, ο κόσμος. Άρα ο κόσμος είναι βλάκας. Άρα αυτή είναι χαζή. Όχι εγώ, ο κόσμος. Εγώ είμαι απ' έξω. Ο κόσμος δεν ξέρει μου, ρε. Δεν μπορεί να σχολιάσει. Δεν ξέρουν αυτοί. Εγώ, πού είμαι εγώ, δεν είμαι στον κόσμο. Είμαι απ' έξω. Καλά, είμαι απ' έξω. Αν λοιπόν, φίλοι μου, κάνουμε ένα βήμα, ένα περίπατο, να δούμε τη ζωή των ανθρώπων αυτών που πέρασαν πριν από εμάς και να μάθουμε, να παραδειγματιστούμε, να πάρουμε γραμμή. Τι έκαναν, τι θέλαν και πού είναι εκεί από κάτω. Λέει και ένα τραγούδι κάπου. Τώρα κοιμάστε αγκαλιασμένοι όπως τα θέλει ο Θεός. Μαύροι, λευκοί, αγαπημένοι και δεν θυμάμαι και πώς λέγει παρακάτω. Έτσι, βλέπετε λοιπόν ότι οι φίλοι μου οι άνθρωποι κάνουν αυτό βέβαια τον πόλεμο. Το 28 Οκτωβρίου νομίζω. Λοιπόν, ότι ο Θεός θέλει τους ανθρώπους μαζί. Εμείς χωρίσαμε, γκρεμίσαμε τα σύνορα, μπερδέψαμε μουσουλμάνους, χριστιανούς, καθολικούς, χιλιαστές, διακοβάντες, βουδιστές, τα κέρατά μου. Τι κάναμε, σκότωμο και μαχαίρι. Πρέπει να είμαστε ο καθένας στο χώρο του, στην πόρτα το σπίτι, στη χώρα τα σύνορα κλπ. Κλπ. Έρχομαι για να κλείσω σιγά σιγά χωρίς να κουράσω. Φίλοι μου, η σιωπηλή πολιτεία, αυτό που λέμε κημητήριο, εκεί που οι άνθρωποι πλέον άφησαν το τελευταίο τους κομμάτι, όταν θα έρθει η ώρα για να σηκωθούν πάλι, όμορφοι, καλοντημένοι, καλοχτενισμένοι, με την καλή πλευρά και με την κακή αυτή που δυστυχώς δεν κάναμε αυτό που ήταν να κάνουμε, ο Θεός θα κρίνει και θα καθίσουμε απέναντι. Αιώνα και για πάντα. Εκεί να δούμε ο καθένας που ήταν και που πήγε. Και εγώ θα πάω εκεί. Και εσύ θα πας εκεί. Και αυτός. Ναι. Κανείς δεν γλιτώνει, φίλοι μου. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι ο Θεός τα όρισε, έτσι τα θέλησε, έτσι είναι, έτσι γίνονται και θα γίνουν. Δεν γλιτώνει κανείς. Τον εδιασκεδάζουμε και δεν λέμε, έλα μα δεν βαριέσαι. Όχι. Εγώ θέλω να ξέρω, θέλω να παλέψω και θέλω να διεκδικήσω, αφού ο Θεός μου δίνει το δικαίωμα το καλύτερο, να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Και τι είναι καλύτερος, το είπα και πριν από λίγο. Είναι κακό να συγχωρείς, να αγαπάς, να ταπεινώνεις, να προσφέρεις, να είσαι καλός, να προστρέχεις. Αυτό είναι. Δεν είναι, φίλοι μου, τελικά. Σε αυτόν τον κόσμο όλα λεφτά, όλα σεξ, όλα μαχαίρι, όλα βία, όλα ποδόσφαιρα, όλα αλητεία, όλο κρεπάλες, όλο μπύρες και ξεράσματα και πολιτικές και παραμύθια και πολέμους και αρρώστιες. Υπάρχουν και καλά πράγματα. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει βοήθεια, υπάρχει φιλία, υπάρχει ο έρωτας, υπάρχει συμπαράσταση, υπάρχει συμπόνια, υπάρχει αγάπη, υπάρχει η ταπείνωση, υπάρχει η ευγένεια, υπάρχει η διάκριση, υπάρχει να βοηθάς το φτωχό όταν πεινάει. Μεγάλο πράγμα. Έχω ένα ψωμί σήμερα. Δεν έχω άλλο. Μισό στο γείτονα. Τι λες, όπως άκουσες. Έχω ένα ποτήρι γάλα. Μισό. Αν τα κάναμε, φίλοι μου, όλα αυτά, πόσο γλυκά θα ήταν. Αλλά πάντα ξέρετε τι λέμε. Εγώ να το κάνω, ας το κάνει ο παπάς. Εγώ ο πολιτικός. Εσύ θα το κάνεις. Εγώ θα το κάνω. Αν, φίλοι μου, καθένας τον εαυτό μας λέγαμε εγώ θα το κάνω, τώρα κιόλας ήμασταν παράδεισος. Αλλά δυστυχώς, όχι εγώ, όχι εσύ κλπ. Επιστρέφω και κλείνω. Σιωπηλή πολιτεία. Φίλοι, φίλες, δυστυχώς ή ευτυχώς είναι κάτι που συμβαίνει και μέχρι και που να τελειώσουν θα είναι πάντα εκεί. Μια βόλτα, ένας περίπατος, μια γνώμη. Αν θέλετε, μια σκέψη. Αυτή ήταν εκεί και εγώ θα πάω μετά εκεί. Και ξέρετε, φίλοι μου, δεν ξέρουμε πότε το ρόλο γράφει το όνομά μας. Ούτε ξέρω εγώ πότε θα χτυπήσει το κουδούνι. Ξέρετε, εκεί που κάθε στο σπίτι, χτυπάει η πόρτα και λες, ποιος είναι, δεν σου απαντάει. Ανοίξτε, δεν ανοίγω. Μπαίνει μόνος του. Ήμου, τώρα που θα σε φορτώσω. Εμείς τον λέμε χαλαρά και γυρνάμε Αγίο Πέτρο. Έλα, δεν θέλω. Έλα, σου είπα. Μα δεν θέλω. Ωραία, θα έρθει, τελείωνε. Μα είμαι νέος, μα έχω λεφτά. Τέλειο, ήρθες. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, βήμα προς εκείνη την πολιτεία να δούμε, να γνωρίσουμε, να καταλάβουμε. Αν θέλετε, αφού καταλάβουμε, μετά να μετανιώσουμε και να αλλάξουμε. Να γίνουμε καλύτεροι εμείς για μας. Και μετά για τους άλλους, για όλους μαζί. Έχουν, φίλοι μου, αυτοί που έφυγαν πολλά να μας πούν. Και αν μπορούμε να τα διαβάσουμε και αν μπορούμε να τα δούμε, θα ξεπέρασουν πολύ χαλαρά μέσα μας, φίλοι μου. Άλλο με την ψύχωση, άλλο με την σάρκωση, άλλο με την σωμάτωση, άλλο ανάσταση των νεκρών. Μεγάλο μήνυμα. Όλα είναι παραμύθια, φίλοι μου, αυτό που λένε κάτι με την σάρκωση, με την ψύχωση. Να είχαμε να λέγαμε. Οι άνθρωποι, εντάξει, δεν ξέρουν. Οφείλω όμως εμείς που ξέρουμε να πράξουμε και να δείξουμε. Και ξέρετε, φίλοι μου, το να είσαι ορθόδοξος δεν είναι κάτι. Θα σου πει οποιοδήποτε από τη ζωή σου να δω το Θεό σου. Εδώ είναι και το μυστικό. Σταμπέλος Κλίμης, τα σέβη μου.